Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στον 21ο στίχο του 6ου κεφαλαίου του βιβλίου Σοφία Σειρά. Ευρισκόμεθα εις το θέμα που προτρέπεται ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος, να δεχτεί την παιδεία. Δηλαδή με τα δύο της σκέλη, που το μεν πρώτο σκέλος σημαίνει αυτόν τον Ιησού Χριστόν, διότι παιδεία σημαίνει σοφία. Το δε δεύτερο σκέλος είναι η μόρφωση, όπως μας είναι γνωστή και κατανοητή. Ωστόσο, έχει τις απαιτήσεις της η παιδεία, η σοφία. Γι' αυτό και ακριβώς δεν επισκέπτεται τον κάθε άνθρωπο, αλλά μόνον εκείνους που βρίσκει αξίουστης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ανά πάσα στιγμή ότι όταν λέμε σοφία εννοούμε πάντοτε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ή σχεδόν πάντοτε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και λέγει λοιπόν ο στίχος που σας είπα προηγουμένως: ως λίθος δοκιμασίας ισχυρός έφθε επ' αυτό και ούχρονη απορρίψε αυτήν. Δηλαδή θα είναι για αυτόν που δεν είναι βεβαίως κατάλληλος να κρατήσει την σοφία, θα είναι για αυτόν η σοφία σαν λιθάρι βαρύ που με την πίεση του θα τον βάζει σε δοκιμασία και δεν θα βραδύνει αυτός ο άνθρωπος αυτό το λιθάρι να το πετάξει από πάνω του. Ως λίθος δοκιμασίας ισχυρός έστε επ' αυτό και ουχρονιή απορρίψε αυτήν. Υπήρχε μια παλαιά συνήθεια εις τους Εβραίους, όπως και εις τους Έλληνας, σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη να υπάρχει μια πέτρα που ήταν μια πέτρα δοκιμασίας της δυνάμεως ενός ανδρός και κυρίως των εφήβων. Ένα παιδί δεν μπορούσε να σηκώσει αυτή την πέτρα, όταν όμως μεγάλωνε, έγινε το έφηβος ή νέος, τότε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι άξιος και ικανός άνδρας όταν σήκωνε την πέτρα αυτή. Μάλιστα, στο Παναθηναϊκό στάδιο των Αθηνών, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, που εκεί το στάδιο αυτό το έκτισε ο Ηρώδης ο Αττικός, είναι γνωστό, υπήρχε ένας τέτοιος λίθος που σήμαινε: αν θέλεις να γίνεις αθλητής και να εισέλθεις μέσα στο στάδιο αυτό, πρέπει να έχεις την δυνατότητα να σηκώσεις αυτή την πέτρα. Εάν δεν είχες και την πετούσες την πέτρα, γιατί σου ήταν πολύ βαριά, σήμαινε ότι δεν μπορείς να γίνεις αθλητής. Φαίνεται λοιπόν ότι η έκφραση «λίθος δοκιμασίας ισχυρός έστε επ' αυτό», στον άνθρωπο δηλαδή, λίθος δοκιμασίας, φαίνεται να προέρχεται από αυτήν την συνήθεια. Όπως δηλαδή θα λέγαμε, εδοκιμάζονται τότε οι αθλητές κατά πόσο έχουν την δύναμη να σηκώσουν τον λίθον και να αποδειχθούν άνδρες δυνατοί. Έτσι και εδώ η παιδεία εμφανίζεται σαν λίθος δοκιμασίας που έρχεται να δοκιμαστεί από τους ανθρώπους. Εκείνοι όμως που δεν είναι όριμοι είναι έτοιμοι αυτόν τον λίθον της σοφίας να τον απορρίψουν. Τι σημαίνει εδώ? Είναι εκείνοι που δεν δέχονται τη σοφία διότι δεν έχουν υπομονή και παρετούνται. Είπα υπομονή, διότι δια να κρατήσεις το Θεό
πρέπει να υπομείνεις, για να κρατήσεις την αρετή πρέπει να υπομείνεις. Είναι η πρώτη βασική και θεμελιώδης αρετή για την προκοπή στην πνευματική ζωή, την ένθεον ζωή. Θυμηθείτε την παραβολή, παρακαλώ, του σποραίου, που λέγει εκεί για την τετάρτη κατηγορία εδάφους, που είναι η γη η αγαθή, και εκεί καρποφορεί ο σπόρος που έπεσε. Τι λέγει ο Κύριος? Ούτι εισιν πάντε ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσοντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Προσέξτε το κατέχουσι, θα πει κρατούν, κατέχω, θα πει κρατώ. Κρατώ λοιπόν των σπόρων και με υπομονή καρποφορώ. Δηλαδή, τι είναι η υπομονή? Η υπομονή είναι συνάρτηση του βάρους και του χρόνου. Μπορεί κάτι να είναι ελαφρύ, να είναι ένα κιλό. Αν αυτό το κιλό, που το σηκώνω βεβαίως, πρέπει να το κρατώ ένα μήνα, ένα χρόνο επάνω μου, βεβαίως δεν είναι εύκολο. Είναι λοιπόν συνάρτηση του χρόνου, αλλά και του της ποιότητας. Διότι μια μεγάλη πέτρα δεν μπορώ ίσως να την κρατήσω, έστω και αν απαιτηθεί για λίγο να την κρατήσω. Αυτό θα πει κατέχω εν υπομονή, κρατώ με υπομονή. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Με την υπομονή σας αποκτήσατε, κατακτήσατε, κερδίσατε τις ψυχές σας. Και αυτό είναι προστακτική. Δηλαδή είναι εντολή. Με την υπομονή θα μπορέσω να καρποφορήσω. Αλλά δεν είναι όμως μόνη η ανάγκη της υπομονής, αλλά και της φρονήσεως και της αναμετρήσεως των ιδίων δυνάμεων. Μπορώ να κρατήσω την παιδεία το πι κεφαλαίων. Μπορώ να κρατήσω τον Ιησού Χριστόν. Μπορεί να κρατήσω την παιδαγωγία που θα μου κάνει εμένα ο Ιησούς Χριστός. Μπορώ να κρατήσω την επιστήμη που μου δίδει ο Θεός. Μπορώ. Πρέπει να αναμετρήσω τις δυνάμεις μου. Διότι αν δεν μπορώ, τότε μοιάζω με εκείνον τον οικοδόμων του πύργου της παραβολής που αναφέρει ο Λουκάς 14,28, ο οποίος λέγει θέλησε να κτίσει πύργον, μη δυνάμενος όμως να τον αποπερατώσει. Έμεινε ημιτελής, περνούσαν οι άνθρωποι και έλεγαν διακοίταξε τον κορόιδευαν. Ξεκίνησε θεμελίωσε πύργον, αλλά δεν μπόρεσε να τον ολοκληρώσει. Τις γάρεξ ημών θέλων πύργων οικοδομήσε, λέει ο Κύριος, ουχή πρώτον καθίσας ψηφίζει την δαπάνη ή έχει τα προσαπαρτισμόν. Δεν κάθεται πρώτον να δει τι θα του κοστίζει για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του ή να μη ποτεθέντος αυτού θεμέλιον και μη ισχύσαντος εκτελέσε πάντες οι θεωρούντες άρξονται αυτό εμπέζει λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν και ούτ ίσχυσεν εκτελέσε. Συνεπώς αγαπητοί μου, πρέπει να λογαριάζομαι ότι ο πύργος δεν είναι παρά αυτή η αυτή η πνευματική μας ζωή. Είναι η εν κυρίω παιδεία την οποία πρέπει να υποστούμε για να φτάσουμε να νοικοδομήσουμε τη ζωή μας. Βέβαια δεν οικοδομείται μόνο με τις δικές μας τις δυνάμεις, αλλά και με τη χάρη του Θεού. Ωστόσο πρέπει να διαθέσουμε αυτογνωσία. Μπορώ να ζήσω την πνευματική μου ζωή? Μην ξεχνάμε ότι η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι μία ιδιότητα τυχαία.
Είναι μια ιδιότητα που κοστίζει. Αν δεν εκόστιζε, αγαπητοί μου, δεν θα την πετούσαν οι άνθρωποι με τόση ευκολία. Αλλά όλοι θα την κατάφερναν. Κοστίζει η ιδιότητα του χριστιανού. Και μην ξεχνάμε, ό,τι αξίζει, κοστίζει. Μόνο εκείνα που δεν αξίζουν, εκείνα και δεν κοστίζουν. Γι' αυτό και έχουμε μάρτυρες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορείς λοιπόν να ξεκινήσεις μια πνευματική ζωή αν δεν λογαριάσεις τι θα σου κοστίσει. Αυτή τη στιγμή ακούμε το Λόγο του Θεού. Και βέβαια αν ερωτηθούμε αν είμαστε χριστιανοί, βεβαίως θα πούμε. Ναι, αν κάποιος του πούμε ότι δεν είναι γιατί δεν ζει την πνευματική ζωή, θα φτάσει να θυμώσει. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη δαπάνη για να έχουμε την ιδιότητα του χριστιανού? Πρώτα είναι ο καθημέραν σταυρός. Να μπορούμε να λογαριάζουμε την δαπάνη της καθημερινής θυσίας. Είναι όμως και κάτι άλλο. Είναι η δαπάνη η μεγάλη, ο μεγάλος λογαριασμός, ότι μπορεί να φτάσουμε κάποτε στο μαρτύριο. Το έχουμε ψηφίσει αυτόν. Αυτό δηλαδή το έχουμε λογαριάσει. Το βάλαμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε. Βέβαια σήμερα θα λέγαμε με μία επιπολαιότητα, α ναι, αν έρθουν τα πράγματα δύσκολα, τότε πώς θα ειδούμε το μαρτύριο? Και αν προδώσουμε την πίστη, σας βεβαιώνω ότι δεν έχω άλλο πρόβλημα, διότι όλα τα προβλήματα είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ντυθούμε, υποθέσεις, ευφορία, τούτα, εκείνα. Είναι ψευδοπροβλήματα. Ένα είναι το πρόβλημα. Ούτε αρρώστια, τίποτα. Ψευδοπροβλήματα, περιστατικά. Ένα είναι το πρόβλημα. Θα μείνω πιστός μέχρι τέλους και θα σωθώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα της σωτηρίας. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι είναι κάτι που καίει, κάτι που δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη και δεν μπορούμε να το δεν μπορούμε να μην το λογαριάσουμε. Και ερχόμαστε στον επόμενο στίχο. Σοφία γάρ, κατά το όνομα αυτής εστίν, και ου πολλής έστι φανερά. Διότι η σοφία είναι ανταξία του ονοματός της. Σοφία γάρ, κατά το όνομα αυτής εστίν, και δεν αποκαλύπτεται εις τους πολλούς. Αλλά σε ποιους αποκαλύπτεται? Αποκαλύπτεται εις τους λίγους. Πράγματι η σοφία του Θεού είναι ανταξία του ονοματός της. Γιατί είναι ανταξία του ονοματός της? Γιατί αυτή είναι αυτός ο λόγος του Θεού. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο ενανθρωπίζων Θεός. Συνεπώς, όταν λέμε εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος, και εξήλθεν, λέγει, εξήλθεν επί ύπου, λέει προς τα τελευταία εκεί της Αποκαλύψεως, και αυτός ο αναβάτης επί του ύπου, το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Αν υπάρχει κάτι βαρύ, είναι αυτό το όνομα. Είναι το υπερπαν όνομα. Είναι το όνομα μπροστά στο οποίο παν γονι κάμψει επ ουρανίων και επ' υγείων και κατακρανίων. Αυτό λοιπόν το όνομα, το μεγάλο όνομα, είναι αντάξιο του εαυτού της. Για τη σοφία εννοούμε. Βλέπετε, έχει τα πολλά ονόματα. Σοφία είναι θηλυκού γένους, Λόγος του Θεού είναι αρσενικού γένους και στη γλώσσα πολλές φορές μπερδεύει διατύπωση. Αλλά και η προσέγγιση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού απαιτεί ομοίως πολλούς κόπους και πολλή καθαρότητα. Για να μεταφέρουμε ανά πάσα στιγμή από το όνομα Σοφία εις τον Ιησού Χριστόν. Διότι
δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον Ιησού Χριστόν εύκολα, διότι σε λίγους αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος είναι μία πάντοτε ηθική, βάζω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, κόσμος δεν είναι αντάξιος του Ιησού Χριστού της σοφίας, διότι ο κόσμος αρνήθηκε τον Χριστό και τον εσταύρωσε. Δεν εσταύρωσαν 5-10 Εβραίοι, τον ανασταυρώνουν πάντοτε οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Ο κόσμος ανασταυρώνει τον Υιόν του Θεού και συνεπώς δεν είναι άξιος ο κόσμος του Ιησού Χριστού. Εάν, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άξιος ο κόσμος των μαρτύρων, πόσο περισσότερον δεν είναι ο κόσμος άξιος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μετά την Ανάστασή του ο Χριστός δεν έδειξε τον εαυτόν του εις τον κόσμο. Ο Αναστάσει Ιησούς εφ' εξής θα ανήκει μόνον εις τους πιστούς. Πρώτη σταυρώσεώς του ανήκε σε όλους. Τον προσέγγιζαν οι πάντες, αμαρτωλοί, δίκαιοι και ασεβείς. Οι πάντες τον προσέγγιζαν. Αλλά μετά την Ανάσταση τον προσεγγίζουν μόνον ή προσεγγίζει εκείνος μόνον αυτούς που έχουν πιστέψει και αυτούς οι οποίοι είναι άξιοι να τον δουν και να τον νιώσουν. Βεβαίως ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθύνε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά το δυστύχημα είναι ότι δεν ανταποκρίνονται όλοι εις αυτήν την οδόν προσεγγίσεως. Μην νομιστεί ότι ο Χριστός αποτείνεται σε μίαν ελίτ ανθρώπων, δηλαδή σε μια κατηγορία ανθρώπων εκλεκτών, όπως είναι κάποια αριστοκρατία μέσα σε μια κοινωνία κτλ. Αποτείνεται προς όλους, αλλά δεν είναι όλοι οι κατάλληλοι εκείνοι που μπορούν να προσεγγίσουν τον Κύριο. Δεν ανοίγουν το δρόμο, δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για να προσεγγίσει αυτούς ο Χριστός. Έτσι η σοφία, ο Χριστός ομίλησε περί ζυγού και ότι ο ζυγός του είναι, θεωρείται βαρύς, αλλά δεν είναι βαρύς ο ζυγός του. Πολλοί δεν θέλουν τον ζυγόν που λέγεται Ιησούς Χριστός, τον απορρίπτουν τον ζυγόν αυτόν. Έτσι λοιπόν δεν αφήνουν προϋποθέσεις να προσεγγιστεί ο Χριστός. Αλλά αυτός ο ζυγός ποιος είναι? Ξέρετε ζυγό τι λέμε? Λέμε εκείνο το ξύλο που μπαίνει και ευθυγραμμίζει δύο βόδια που τα βάζουμε στο χωράφι να οργώσουν. Συνεπώς τα βόδια επάνω ή στο σβέρκο τους έχουν αυτό το ξύλο, το οποίο δεν είναι ευκαταφρονή του βάρους. Έτσι σαν να έχεις ένα ζυγό πάνω στο σβέρκο σου, δηλαδή ένα βάρος να έχεις. Και αυτός ο ζυγός, λέγει ο Κύριος, ο δικός μου ζυγός, δεν είναι βαρύς. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι αυτή η πέτρα που λέγει Σοφία Σειρά. Είναι ο λίθος δοκιμασία. Αντέχεις να σηκώσεις αυτόν τον λίθον? Αντέχεις να κρατάς αυτόν τον ζυγόν? Μας ειδοποιεί ο Κύριος και μας λέγει δεν είναι βαρύς, είναι ελαφρύς και Χριστός. Το χρή με ήτα, που θα πει χρήσιμος, ωφέλιμος, γλυκής. Αυτή λοιπόν την ελαφρύτητα και την χριστότητα του ζυγού του Χριστού λίγοι μόνο την κατανοούν, γι' αυτό και τελικά λίγοι την αποδέχονται. Και ερχόμεθα εις τους επομένους τρεις στίχους 23, 24 και 25. Άκουσον τέκνον και δέξε γνώμη μου και μη επανένου τη συμβουλία μου,
και εις ένεγκον τους πόδας σου εις τας πέρας αυτής και εις των γλιών αυτής των τράχυλών σου. Υπόθεσ των ώμων σου και βάσταξον αυτήν και μη προσοχθήσεις της δεσμής αυτής. Δηλαδή, άκουσε παιδί μου, δέξε τη γνώμη μου και μην απορρίψεις τη συμβουλή μου. Θέσε, βάλε τα πόδια σου στα δεσμά της, στα δεσμά της παιδείας, στα δεσμά της σοφίας και τον τράχυλό σου στο σιδερένιο περιλένιόν της, στον γλυό της. Χαμήλωσε τους ώμους σου, φορτώσου την και βάσταξέ την και μη δυσφορήσεις για τα δεσμά της. Εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς, στο ίδιο κεφάλαιο, στο ίδιο θέμα, αρχίζει ένα νέο τμήμα, μία δευτέρα αποστροφή. Είναι τρεις στην περικοπή που αναλύουμε από το περασμένο θέμα μας, προπερασμένο και τώρα και, επομένο, και στο επόμενο, ή στα μεθεπόμενα, είναι όλη αυτή η περικοπή σε τρία κομμάτια διηρημένη. Και το κάθε κομμάτι από αυτά αρχίζει με το τέκνον ή τέκνον μου, παιδί μου. Έτσι με την προσφώνηση αυτή είμαστε τώρα στο δεύτερο τμήμα της όλης περικοπής. Έρχεται να μας δώσει κάτι πολύ ωραίο. Άκουσον τέκνον, άκουσο παιδί, άκουσε παιδί. Προσφώνηση γεμάτη από μια πατρική τρυφερότητα που ζητά να γίνει δεκτή η γνώμη και η συμβουλή εκείνου που γράφει. Στην πραγματικότητα δεν είναι εκείνου που γράφει. Στην πραγματικότητα είναι η σοφία που ομιλεί. Βέβαια παρεμβαίνει και ο Ιερός Συγγραφέας, αλλά πάντοτε παρεμβαίνει εξ ονόματος τη σοφία, όπως θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Στο βιβλίο Παροιμίες, σοφιολογικών βιβλίων, γιατί και εκεί αναφέρεται το θέμα της σοφίας της εν υποστάτου, όπως και το βιβλίο Σοφία Σολομώντος, λέγει στο 5ο κεφάλαιο στίχος 1, «Ιε, εμή σοφία πρόσεχε, εμείς δε λόγις παράβαλε σον ους». Παιδί, εμένα τη σοφία να προσέχεις, τους δικούς μου λόγους να τους βάλεις στο αυτί σου, ώστε η σοφία ομιλεί. Ναι, η σοφία ομιλεί και ομιλεί και προσφωνεί τον κάθε άνθρωπον με αυτόν τον ωραιότατον και τρυφερό τίτλο «Παιδί μου». Απλούστατα, γιατί ο Θεός ομιλεί με αγάπη, αλλά και γιατί ομιλεί και με ελευθερία. Αν προσέξετε εδώ, πού είναι η αγάπη? Με την προσφώνηση. Πού είναι η ελευθερία? Με το να πει «δέξε γνώμη μου και μη απανένω την συμβουλία μου». Το «απανένω» είναι προστακτική του ρήματος «απανένομαι» και σημαίνει «αποκρούω», «απορρίπτω». Δηλαδή, δέξε τη δική μου τη γνώμη και μην απορρίψεις τη συμβουλή μου. Α, ώστε λοιπόν μπορείς να μην τη δεχθείς τη γνώμη μου. Α, ώστε λοιπόν μπορείς να απορρίψεις τη συμβουλή μου. Αυτή είναι η ελευθερία. Αλλά προσέξτε εδώ. Προσέξτε πολύ αυτό που πάρα πολλές φορές σας το έχω, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας αναφέρει ευχαίρος ακέρος. Την έννοια της ελευθερίας, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Η ελευθερία, η έννοια της ελευθερίας είναι κακοποιημένη στην εποχή μας. Γι' αυτό υποφέρει η ανθρωπότητα ολόκληρη. Δεν έχουμε ορθή αντίληψη περί της ελευθερίας. Εδώ όταν λέγει «δέξε την γνώμη μου και μη απανένω τη συμβουλία μου», αφήνει περιθώρια ελευθερίας, αλλά δεν αφήνει περιθώρια εκλογή
αποδοχής του Λόγου του Θεού και μη αποδοχής, δηλαδή να σου βάλει αυτό και εκείνο και να σου πει διάλεξε ό,τι θέλεις. Όχι, απλώς γίνεται έκκληση. Υπενθυμίζεται η ελευθερία, αλλά οπωσδήποτε συνιστάται η προτίμηση της αποδοχής της συμβουλής της σοφίας. Δεν πρέπει να διαλέξεις αν θα πρέπει να την ακούσεις ή να μην την ακούσεις. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αγαπητοί μου, όταν λέτε μια συμβουλή στα παιδιά σας, βέβαια τι λέτε, άκουσε παιδάκι μου, εγώ σου λέω αυτό που έχω να σου πω, για να καταλάβεις ότι μάθε γράμματα, ας το πούμε, διότι αν δεν μάθεις γράμματα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί με σένα. Όχι ότι είναι κακό πράγμα να μην μάθουμε γράμματα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγαπούν τα γράμματα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ζήσουν, ότι δεν είναι έτοιμοι, ότι δεν θα σωθούν. Άπαγε κάθε άλλο, δεν εννοώ αυτό, δεν προσβάλλω τίποτα. Αλλά έτσι που συνήθως οι γονείς όταν τα παιδιά τεμπελιάζουν, δεν θέλουν να διαβάσουν, και τους λένε, παιδάκι μου, να καθίσεις να διαβάσεις, να μάθεις γράμματα, να. Βέβαια, είναι μια συμβουλή εδώ. Πώς θα το νομίζετε? Βεβαίως αφήνετε τα περιθώρια να καταλάβει το παιδί σας ότι επιτέλους κάποια μέρα μπορεί να σας πει δεν θέλω να μάθω γράμματα και μην με ζαλίζεις περισσότερο. Θα πάω να διαλέξω ένα επάγγελμα από μικρό παιδί και τέλειωσε η ιστορία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα αυτή τη ελευθερία. Αλλά όταν εσύ συμβουλεύετε το παιδί σας, του βάζετε μπροστά να διαλέξει αν θέλει την συμβουλή σας ή όχι. Όταν λέτε στο παιδί, εγώ σας συμβουλεύω να μάθεις γράμματα, τι εννοείτε? Ότι πρέπει να διαλέξει αυτό που του λέτε. Ότι δεν τίθεται θέμα εκλογή. Ότι πρέπει να δεχθεί αυτό που του λέτε. Αυτό κάνει ο Θεός, αγαπητοί μου. Η ελευθερία δεν είναι θέμα εκλογής. Να δεχθώ ή να μην δεχθώ τον Θεό. Να τον πιστέψω ή να μην τον πιστέψω. Να τον πάρω ή να τον απορρίψω τον Θεό. Μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν είναι όμως η ελευθερία για να διαλέξω ανάμεσα στα δυο. Και όπως πάντοτε έχω πρόχειρο το επιχείρημα και το έχω στερεότυπο, αν και υπάρχουν χίλια άλλα παραδείγματα και επιχειρήματα, εκείνο το τότε, αν υπήρχε η δυνατότητα, καλύτερα, ναι, η δυνατότητα εκλογής, γιατί υπάρχει η κόλαση? Εάν ο Θεός θα μου έλεγε διάλεξε ό,τι θέλεις, εμένα ή όχι εμένα, τότε γιατί αν διαλέξω όχι εκείνον που παρασκευάζει κόλαση? Εκείνο το θαυμάσιο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, οι άνθρωποι, λέει, κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο, όχι τότε που τον σταύρωσαν, αλλά τον καταδικάζουν σε θάνατο το Θεό όταν λένε δεν υπάρχει. Τον καταδικάζουν στην ανυπαρξία και εκείνος τους καταδικάζει στην αθανασία, να μην μπορούν να πεθάνουν. Μπορεί να πει μετά την Ανάσταση ο αμαρτωλός, θέλω να πεθάνω? Δεν μπορείς. Θέλεις δεν θέλεις, είσαι αθάνατος και θα είσαι στην κόλαση αθάνατο βασανιζόμενος. Γιατί υπάρχει η κόλαση? Αν υποτεθεί ότι είναι το θέμα εκλογής, να δεχθώ ή να απορρίψω το Θεό. Συνεπώς εκείνοι που λέγουν ότι είμαι άθεος και συνεπώς δικαίωμά μου είναι, αυτό διάλεξα, αυτό θέλω, είναι τίποτα. Δεν έχουν κάνει καλή, δεν έχουν αντιληφθεί σωστά την έννοια της ελευθερίας, γι' αυτό σας είπα και τόσα δεινά. Αλλά η αποδοχή όμως της γνώμης, της σοφίας, όταν μας καλεί, προϋποθέτει και κάποια σύνεση εκ μέρους του ανθρώπου. Ακόμη προϋποθέτει κάποια ευγενή αισθήματα που πρέπει να ανταποκρίνεται ο άνθρωπος εις την αγάπη της σοφίας. Πέραν όμως το ότι ομιλεί η ενυπόστατο σοφία, η προσωπική σοφία, ομιλεί και ο σοφός Σιράκ εξ ονόματος της σοφίας, όπως σας είπα προηγουμένως, και συμβουλεύει τον αναγνώστη ως εξής
πιο κάτω στο ιερό του κείμενο. Βάλε τα πόδια σου στα δεσμά της, λέει τώρα ο ιερός συγγραφέας, και τον τράχυλό σου στο σιδερένιο περιλέμιό της. Για να καταλάβετε τα λόγια αυτά, θα πρέπει να πούμε αυτή η εικόνα από πού προέρχεται. Αν ανοίξετε μια εγκυκλοπαίδεια, θα δείτε την εικόνα αυτή, όπως στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σίλας εις τους Φιλίππους της Μακεδονίας που τοποθετήθησαν, μπήκαν στη φυλακή, τους έδεσαν, τους έβαλαν εις το ξύλον. Τι είναι αυτό το ξύλον? Είναι τα δεσμά των ποδιών. Ήτο ένα μεγάλο ξύλο στρογγυλό που ήταν κομμένο στη μέση, όπως τα λέγαμε ένα καρβέλι κομμένο στη μέση, αλλά το κέντρο είχε ένα άνοιγμα που έμπαινε το πόδι. Έκλειναν τα ξύλα αυτά και καρφώνοντο τροποντινά, εδένοντο τα ξύλα. Οπότε το κάθε πόδι σήκωνε ένα μεγάλο ξύλο. Για να έχεις αυτά τα ξύλα έπρεπε τα πόδια σου να είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί να τα κλείσει, διότι ήταν αυτά τα δύο μεγάλα ξύλα. Αυτό λέγει, βάζω τα πόδια μου στα δεσμά. Σήμερα θα λέγαμε χειροπέδες. Οι χειροπέδες είναι βέβαια για τα χέρια. Πέδες, ας πούμε η πέδη, αυτό που πιάνει εδώ, αλλά είναι για τα πόδια όμως. Αλλά ήταν το ξύλο, το βασανιστικό ξύλο. Στο λαιμό υπήρχε ένα περιλέμιο σιδερένιο. Αυτή η ποινή υπήρχε μέχρι πρότινος στην Κίνα. Σας είπα, αν ανοίξετε μια εγκυκλοπαίδεια θα το δείτε αυτό. Και υπήρχε μια αλυσίδα που συνεδέεται το ξύλο των ποδών με το περιλέμιο. Δεν μπορείς να κουνήσεις. Ήταν κάτι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Αυτή λοιπόν η εικόνα βασανισμού των φυλακισμένων μεταφέρεται εδώ και λέγει, βάλε τα πόδια σου στα δεσμά της και βάλε τον τράχυλό σου στο σιδερένιο περιλέμιό της. Τι σημαίνει αυτό? Η Σοφία έχει τέτοιο ξύλο και βασανίζει τους δικούς της ανθρώπους? Πρόκειται περί του νόμου του Θεού που βάζει τα μη στον άνθρωπο. Αυτό το μη, αυτό το ου, το όχι, ου φωνεύσει, ου κλέψει. Αν φέρετε πιο απλά, όπως το λένε και οι άνθρωποι, για να διαμαρτυρηθούν για τα δεσμά της Σοφίας. Δεν θα πας εκεί, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα υπερηφανευτείς, δεν θα κοιτάξεις με τα μάτια σου τι δεκακίσαι. Όχι αυτό, όχι εκεί. Πείτε στα παιδιά σας όταν σας λέγουν να πάμε σε πάρτι. Όχι παιδί. Να πάω στον κινηματογράφο. Όχι παιδί. Έμα όλο όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι τα δεσμά. Αυτά αγαπητοί μου είναι τα δεσμά. Είναι για να καταλάβετε το θέμα ακόμα καλύτερα, αν πάρουμε μια παράλληλη εικόνα, ένας εκπαιδευτικός που συμβουλεύει το μαθητή του. Τι θα του πει? Μη γυρίζεις στους δρόμους άσκοπα. Κάτσε να διαβάσεις και μάλιστα πολύ χρόνο. Μη θολώνεις το μυαλό σου όταν μελετάς με ενοπνευματώδη φωτά, γιατί δεν θα μπορείς ασφαλώς να μελετήσεις. Μη σπαταλάς τις δυνάμεις σου και τις σωματικές και τις και τις υλικές και τις σωματικές, γιατί αλλιώτικα δεν θα μάθεις γράμματα. Δεν θα μπορείς να μάθεις γράμματα εάν δεν προσέξεις κάποιες προϋποθέσεις. Αυτά τι είναι? Είναι μη. Είναι το μη. Αυτός είναι ο κλοιός, το περιλέμιο, ο κλοιός και τα δεσμά των ποδιών. Αλλά αν το θέλετε θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Είναι γλυκά δεσμά. Αν το θέλετε και η βέρα που φαράτε, η έγγαμη, είναι κλειό.
Ακούσατε, είναι κλειός. Δηλαδή ένα βραχιόλι που σου σφίγγει το δάχτυλο, κλειός είναι. Αλλά είναι γλυκής κλειός. Διότι αν δεν ήταν γλυκής κλειός, τότε γιατί παντρεύεσαι? Αυτόν τον κλειόν όμως, όταν τον φορέσεις στο δάχτυλό σου, αυτό που λέγεται δακτυλίδι του γάμου, λέγεται βέρα, θα πρέπει να μείνεις κάτω από τον κλειόν αυτόν. Δεν μπορείς να κοιτάζεις τι δεκακίσαι και να αποπηδάς από, από τη μια γυναίκα στην άλλη. Δεν μπορείς, είναι κλειός. Είναι, ξαναλέγω όμως, γλυκής κλειός. Ένας άνθρωπος που γυρίζει από εδώ και από εκεί με την κάθε γυναίκα ή κάθε γυναίκα με τον κάθε άνδρα, τι της αυρίζει ευτυχία μέσα στη ζωή του ή στη ζωή της? Δεν το νομίζω. Η ειδονή δίνει ένα μέτρο, θα λέγαμε, μιας ευχαριστήσεως, αλλά ποτέ χαρά. Άλλον η ευχαρίστηση και άλλον η χαρά. Οι άνθρωποι που ζουν έξω από τον νόμο του Θεού έχουν ευχαριστήσεις, ειδονές, όχι χαρά. Εγώ μπορεί να είμαι θλιμμένος και να μου δώσουν ένα ωραίο, ένα κρύο νερό. Βεβαίως αυτό είναι ευχάριστο, αλλά δεν μου βγάζει τη θλίψη. Μπορεί να είμαι χαρούμενος και να πετώ από τη χαρά μου για κάποιες επιτυχίες ή ό,τι άλλο και να μου δώσουν ένα πικρό έδεσμα. Αφαιρέθηκε η χαρά μου? Άλλο πράγμα λοιπόν ευχαρίστησης και άλλο χαρά. Έτσι έξω από τα δεσμά, τους κλειούς της σοφίας, υπάρχει ευχαρίστηση, αλλά δεν υπάρχει η χαρά. Γιατί η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι δικός της καρπός. Αν θέλετε όμως να κρυβολογήσω, ούτε ευχαρίστηση υπάρχει. Θέλετε να κάνω ανάλυση? Σου λέγει ο Λόγος του Θεού, πιάσε ένα ποτήρι κρασί. Ευχάριστο. Αν πιείς όμως περισσότερα, τότε νιώθεις πια ευχαρίστηση. Βεβαίως τα ναρκωτικά ευχάριστα είναι. Έτσι λένε και μαρτυρούν εκείνοι που τα χρησιμοποιούν. Αλλά είδατε εσείς άνθρωπο ναρκωμανή? Είδατε αυτός ο ίδιος αν είναι ευτυχής? Όχι ευτυχής με την έννοια χαρούμενος, με την ενωτέρα μορφή της χαράς, αλλά κάθε ευχαριστημένος. Είναι δυνατόν? Μα θα μου πείτε, γιατί ξαναφέρνει? Έγινε δέσμιος ενός άλλου κλειού, σατανικού κλειού. Τα λέγω για εκείνους οι οποίοι λέγουν ότι η αμαρτία είναι ωραία. Δεν είναι ωραία, αγαπητοί μου. Θα το πω και λίγο πιο κάτω, ξανά πάλι. Ή αν θέλετε, όταν ζουν οι άνθρωποι στην αληθικότητα, στην αμαρτία, και δεν νιώθουν την χαρά, αλλά και την ευχαρίστηση της οικογενειακής ατμοσφαίρας, αλλά ζουν από εδώ και από εκεί, είναι δυνατόν ποτέ όχι μόνο θέμα χαράς αλλά και ευχαριστήσεως να νιώθεις όταν γυρίζεις από εδώ και από εκεί και ξενυχτάς και ασωτεύεις και κατασπαταλάσαι ζωντανός άνθρωπος? Είναι αδύνατο. Αλλά βέβαια θα μου πείτε, υπάρχει η όραση και η τύφλωση. Για να μπορεί κανείς να νιώσει αυτά, πρέπει να έχει όραση. Αν δεν την έχει αυτή την πνευματική όραση, τότε θεωρεί ότι είναι ευχάριστο εκείνο που είναι δυσάρεστο. Ένα σκουλίκι, παρότι αυτό είναι ευτυχισμένο στο χώμα του, ένα σκουλίκι δεν μπορεί να συλλάβει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια πιο καλύτερη ζωή πέρα από το χώμα και τις τρύπες που ανοίγει μέσα στο έδαφος. Έτσι, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι εκείνο το υπόθες που λέει το χωρίο, το υπόθες των ώμων σου, δηλαδή κατέβασε, λέει, τον ώμο σου για να σηκώσεις εδώ, να σηκώσεις εδώ τη σοφία. Θυμηθείτε τον Άγιο Χριστοφόρο, όταν λέγεται ότι ήταν
ένας άνθρωπος που ήταν χειροδύναμος, δυνατός, και έκανε μεταφορές σε ένα ποτάμι, δεν υπήρχαν γεφύρια εύκολα στην αρχαιότητα, και περνούσε τους ανθρώπους από τη μία όχθη στην άλλη. Κάποτε εμφανίστηκε ένα μικρό παιδάκι και του λέει: «Σε παρακαλώ, πέρασέ με από την άλλη μεριά». Επήρε το παιδάκι και το έβαλε πάνω στον ώμο του. Το αισθάνθηκε φοβερά βαρύ, φοβερά βαρύ, έτσι που κύρτωνε από το βάρος του μικρού παιδιού που είχε στον ώμο. Όταν το πήρε απέναντι και το απίθωσε στη γη, λέει: «Παιδί μου, πολλούς σήκωσα στους ώμους μου, αλλά το βάρος το δικό σου ήταν κάτι άλλο». Σημειώστε δε ότι έκανε τις μεταφορές αυτές εν ονόματι του Χριστού. Δεν έπαιρνε χρήματα, δεν ήταν επαγγελμά του αυτό, ήτανε προσφορά του. Προσφορά του στους ανθρώπους, υπηρετούσε, διακονούσε τους ανθρώπους. Και του λέει εκείνο το παιδάκι: «Είμαι βαρύ, παιδί, γιατί είμαι εγώ εκείνος που κρατώ τα σύμπαντα». Και εξαφανίστηκε. Ήταν ο Ιησούς Χριστός. Είναι βαρύς λοιπόν ο Χριστός του σώμου. Είναι βαρύ. Αλλά πρέπει όμως να σηκώσουμε τον Χριστό. Σηκώνω τον Χριστό. Χαμηλώνω τους ώμους μου. Σημαίνει ότι γίνομαι ταπεινός. Ο ταπεινός γίνεται σοφός. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ο σοφός άνθρωπος είναι αληθινά σοφός όταν αισθάνεται την ανεπάρκειά του, γιατί είναι ταπεινός. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Σωκράτης: «Ένα ξέρω, εν είδα ότι δεν είδα». Ένα, το ξέρω πολύ καλά αυτό το ένα, ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι τόσο αληθινό και πάντα επίκαιρο σε κάθε εποχή αυτό. Είτε είσαι απλός άνθρωπος, είτε είσαι σοφός επιστήμον, δεν μπορείς παρά, όσο πιο σοφός μάλιστα είσαι, να λέγει ότι αν γνωρίζω τι θα πει γνώση της φύσεως των όντων, γνώση της ύλη. Τι είναι η ύλη, τι είναι η ενέργεια. Γνώση της φύσεως των όντων, τότε θα έλεγε: «Αυτό μόνο ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα». Αν το θέλετε, αγαπητοί, με αυτά που ξέρουμε στην επιστήμη, δεν είναι η φύση των όντων, είναι η περιγραφή των όντων. Όταν λέμε «είμαι γιατρός», δεν ξέρουμε τη φύση των πραγμάτων, την υφή των πραγμάτων. Απλώς γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των πραγμάτων, των όντων, ενός οργάνου, τη συμπεριφορά του. Και το περιγράφουμε το όργανο αυτό, περιγράφουμε και τη συμπεριφορά του, τα αποτελέσματά του, τα αιτιά του κτλ. Αυτό όμως είναι κάτι περιφερειακό στη γνώση. Δεν είναι η γνώση της ουσίας των όντων. Άμα ξέρεις όμως ότι αυτό δεν είναι το άπαν της γνώσεως, τότε λες: «Δεν ξέρω τίποτα». Και συνεπώς ταπεινώνεσαι. Ο αληθινός σοφός είναι ταπεινός. Ο ταπεινός πλησιάζει τη σοφία, γιατί είναι έτοιμος να υποταχθεί στην σοφία. Δεν λέει «τα ξέρω όλα». Δεν μπορεί να πει στον Ιησού Χριστόν «τα γνωρίζω όλα». Ο ταπεινός δέχεται δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, και τον δέχεται και ομολογεί τη θεανθρωπίνη του φύση. Δεν μπορείς να πεις «ξέρω ποιος είναι ο Χριστός». Ο γιος του Ιωσήφ και της Μαρίας. Έτσι έλεγαν οι Εβραίοι και το λένε μέχρι σήμερα: «Ο γιος του Ιωσήφ και της Μαρίας». Έτσι λέγουν και οι άθεοι: «Ο γιος του Ιωσήφ και της Μαρίας». Αλλά εκείνος όμως που είναι ταπεινός λέγει: «Ξέρω ποιος είναι ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, κατά την ανθρωπίνη φύση, και ο Υιός του Θεού κατά τη Θεία φύση». Και ομολόγω λοιπόν την ανθρωπίνη του φύση. Πάντως και οι τρεις στίχοι τους οποίους σας διάβασα μας θυμίζουν έντονα εκείνο των λόγων του Κυρίου μας, που λέγει: «Δέστε προς με πάντες, δέστε προς με πάντες». Κάνει προσκλητήριο. Είναι το άκουσον τέκνον που λέει η Σοφία Σειράς. «Οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Εσείς που κοπιάζετε και είσαστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. «Άρατε των ζυγών μου επιμάς,
σηκώσατε τον δικό μου ζυγό επάνω σας. Και ζυγός εδώ είναι, είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός. Θυμηθείτε, υπόθεσ των νόμων σου και βάσταξον αυτήν και εισέλεγκον εις των κλειών αυτής των τραχυλών σου. Βλέπετε παραλληλότης. Και μάθετε απ' εμού, λέγει ο Χριστός, ότι πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Ο γάρης δηγός μου, Χριστός εσύ, και το φορτίο μου ελαφρών. Η αλήθεια είναι, θα επαναλάβω, ότι το φορτίο του Χριστού φαίνεται βαρύ, δεν είναι βαρύ. Γιατί λέτε? Επειδή έχει καταλάβει την ανθρωπότητα, όλους μας, ένα φοβερό αμάρτημα, ίσως το φοβερότερο αμάρτημα της εποχής μας. Βέβαια σε κάθε εποχή, αλλά φαίνεται στην εποχή μας είναι το φοβερότερο αμάρτημα. Ποιο είναι, λέτε, αυτό? Είναι η ακιδεία. Η ακιδεία, αυτή η πνευματική τεμπελιά, η αναμελιά, εκείνο το δε βαριέσαι, άντε, όχι πάλι. Αυτό έχει καταλάβει τις ανθρώπινες καρδιές και ιδιαίτερα τις καρδιές του λαού του Θεού. Ακόμη αυτό το φορτίο του Χριστού φαίνεται βαρύ, επειδή με την προπατορική, με το προπατορικό του αμάρτημα, απέκτησε μία ψυχοσωματική αδράνεια. Τη λέξη αδράνεια τη βάζω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ξέρετε τι διαδράνει, όλα τα σώματα έχουν μια αδράνεια. Για να κινηθεί, δημιουργεί μια αντίσταση στην κίνηση που ότι. Μετά, βέβαια, αποκτάει την κίνηση, όπως βλέπουμε σε ένα αυτοκίνητο. Τώρα που ξεκινάει το αυτοκίνητο, εμείς πάμε προς τα πίσω. Γιατί πάμε προς τα πίσω? Γιατί το σώμα μας έχει μια αδράνεια. Αυτό κάνουμε στην πνευματική ζωή. Έχουμε μια αδράνεια ψυχοσωματική. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρξη ασθενής. Δηλαδή, αδρανής. Αλλά ο Χριστός, θα μου πείτε, είπε το πνεύμα πρόθυμο. Δεν είναι σε όλους πρόθυμο το πνεύμα. Στους μαθητάς ή το πρόθυμο. Αλλά σε όλους δεν είναι πρόθυμο. Διότι η ακιδεία δεν φωλιάζει στα μέλη του σώματος. Η ακιδεία φωλιάζει στα μέλη της ψυχής. Στη νόηση, στο συνέστημα και στο βούλημα, στη βούληση. Βαριέμαι να σκεφτώ. Λες τον άλλον, μελέτησε. Και δες. Βαριέμαι να σκεφτώ. Η τηλεόραση μου τα προσφέρει ευκολότερα με τις εικόνες. Βαριέμαι να αναπτύξω το συνέστημά μου. Βαριέμαι να εκφράσω τη βούλησή μου. Βαριέμαι. Ο σύγχρονος άνθρωπος βαριέται, βαριέται. Ακιδιάζει. Είναι, σας είπα, το αμάρτημα της εποχής. Ώστε το φορτίο του χριστιανισμού είναι ελαφρόν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Αγαπητοί μου, ναι, είναι ελαφρό. Και εκείνο που κάνει βαρύ το φορτίο του Χριστού είναι πάντοτε, πάντοτε η εύκολη και η ευπερίστατη αμαρτία. Αυτή είναι βαριά. Γιατί άνθρωπο που έχει αμαρτήσει, πόσο σκύβει το κεφάλι, είναι μελαγχολικός και δεν θέλει να κοιτάξει πουθενά. Και τι λέμε? Βαριά η αμαρτία. Αγαπητοί μου, η αμαρτία είναι βαριά. Και όχι ο ζυγός του Χριστού. Εκείνος είναι λίγο βαρύς. Και οφείλεται στους λόγους που σας εξήγησα. Εκείνο δε που λέγει το χωρίον, βάσταξον αυτήν. Βάσταξον αυτήν τη σοφία. Κράτησέ την. Αυτό σημαίνει πολλά. Λέει ο ψαλμοδός. Ένεκεν του ονοματός σου υπέμεινα σε, Κύριε. Υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγον σου. Ψαλμός 129. Και σε άλλους ψαλμούς λέγεται αυτό το υπέμεινα σε, Κύριε. Σε έχω υπομείνει. Τι δηλαδή? Σε βαστάζω. Όπως υπομένει μια μάνα το παιδί της όταν το κρατάει στην αγκαλιά της.
Εγώ μάλιστα λέω πώς θα αντέχουν οι μητέρες, αν είναι και η κατασκευή της από το Θεό έτσι, να μπορεί να κρατάει το παιδί. Η λεκάνη της γυναικός είναι κατάλληλη να κρατάει το παιδί, όχι μόνο στα σπλάχνα της την εγκυμοσύνη, αλλά και κατά το κράτημα στα χέρια της. Πιο πολύ κουράζεται ο άντρας όταν κρατάει ένα μωρό παιδί, παρά η γυναίκα. Αλλά βλέπουμε μια γυναίκα που κρατάει ώρες των ωρών εκεί το παιδί, σε μια λειτουργία κλπ. Και λένε δεν κουράζεται. Αυτό είναι βάσταξον αυτήν, κράτησε το παιδί σου, κράτησε τη σοφία. Είναι, αν θέλετε, εκείνο που λέγει στην παραβολή των εργατών ο Κύριος, Ματθαίος 20,12, ο κάψον της ημέρας, που δεν είναι τι παρά ο κόπος να κρατήσει τον Κύριον σε όλο το μήκος της ζωής σου. Από μικρό παιδί είναι ο κόπος της εγκρατείας, ο κόπος να ζεις τη ζωή της αρετής και της στηρίσεως των εντολών του Θεού. Είναι ένας κόπος, αναφυσβητήτως. Είναι ένα έργο και κάθε έργο έχει ένα κόπο. Γι' αυτό ακριβώς ο κόπος βραβεύεται. Αν ήταν κάτι να μην υπήρχε κόπος, γιατί να βραβευτεί. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχον, τον 26. Εν πάση ψυχή σου πρόσελθε αυτή, και εν όλη δυνάμει σου συντήρησον τας οδούς αυτής. Δηλαδή, με όλη σου την καρδιά, πλησίασε προς τη σοφία, πάντοτε προς τον Ιησού Χριστόν. Και με όλη σου τη δύναμη φύλαξε τα δικά της τα μονοπάτια, τας οδούς αυτής. Ο στίχος αυτός μας θυμίζει μια εντολή. Είναι η πρώτη εντολή. Και αγαπήσεις Κύριον των Θεών εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Δευτερονόμιον 6,5. Η προσέγγιση προς την σοφία δεν θα είναι διανοητική μόνο ή συναισθηματική μόνο, αλλά με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεως. Μερικοί λέγουν το Θεό τον αγαπώ με την καρδιά μου μόνο συναισθηματικά, αλλά όχι διανοητικά. Είδατε τι λέγει η εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυναμιών σου. Και την ίδια θήκη λέει και της διανοίας σου, που σημαίνει με όλες τις δυνάμεις ψυχής και σώματος. Συνεπώς, όχι μόνο με μία δύναμη της ψυχής, αλλά με όλη την ψυχή. Ακόμη δεν πρέπει να υπάρχουν περιοχές της καρδιάς ή περιοχές της νοήσεως ή περιοχές της βουλήσεως που δεν πρέπει να δοθούν στο Θεό. Διότι τότε έρχεται κάτι φοβερό στην ψυχή. Είναι η διψυχία, είναι η αμφιβολία, η διβουλία, είναι η παλινδρόμηση, που είναι φαινόμενα αγάπης ελλιπούς. Λείπει η αγάπη, δεν είναι σωστή, δεν είναι ολόκληρη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλη η ύπαρξή μας να είναι προς τα εκεί. Η ίδια η σοφία διαμαρτύρεται διαστόματος Ισαΐου του προφήτου. Θα σας θυμίσω μια που ανέφερα τον Ισαΐα. Στο έκτο κεφάλαιο, ξέρετε, λέγει «Είδα τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου μέσα εις τον ναόν». Και τα χερουβήν και θυμιάματα και λοιπά. Όραμα. Το μεγαλύτερο όραμα του Ισαΐου είναι αυτό. «Είδα», λέει, «τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου, υψηλού θρόνου». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το εξής. Καλά το είπε αυτό ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του, ότι δεν θα τον ακούν, γιατί παρακάτω λέγει και ποιος θα πάει να μιλήσει για μας. Τα τρία πρόσωπα αναφέρονται στο εβραϊκό κείμενο, να μην πούμε πιο πολλά, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαία εκείνη η περικοπή. Είδατε τι είπε ο Ιωάννης. Καλώς είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του. Εκείνος του Ιησού, πού εκείνος είπε επί θρόνου επιρμένου.
Ποιος? Ο λόγος, η σοφία. Πρέπει να κάνουμε ανίχνευση, θα μας το πει εξάλλου λίγο πιο κάτω, αφού θα το πούμε την ερχομένη φορά. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να ανοιχνεύουμε τον λόγο του Θεού, το πρόσωπό του. Και λέγει λοιπόν η σοφία δια του Ισαΐου, και είπε Κύριος η σοφία, ο λόγος. Εγγίζει μη ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες είναι αυτών θυμώσει με. Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Ένας λαός που με θυμάει μόνο με το στόμα του, μόνο με τα λόγια του, η καρδιά του όμως απέχει. Που σημαίνει ότι δεν είναι ολόκληρος ο λαός δοσμένος στην αγάπη του Θεού, ή δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος δοσμένος στην αγάπη του Θεού. Πάντως η πραγμάτωση των οδών, των δρόμων, των μονοπατιών της σοφίας επιτυγχάνεται μόνο με την αγάπη. Μόνο εκείνος που αγαπά δεν θα νιώσει το βάρος το δικό της. Γι' αυτό αν δεν αγαπάς, λέει εδώ τώρα ο ίδιος ο σοφός Ιράκ, τότε προσοχθήσεις τις δεσμής αυτής, θα αγωνίσεις στους δεσμούς της. Θα πεις αμάν, βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο. Αν αγαπάς, δεν αντέχεις. Πάντως αυτή η συντήρηση που λέει των οδών της σοφίας, εωδή, η δρόμη, είναι οι διάφοροι τρόποι που παιδαγωγεί η σοφία των άνθρωπων. Η πτωχία, ο θάνατος, η μια δυσπραγή οποιαδήποτε μορφή, παραγκόνησης, διωγμός, είναι εωδή, η δρόμη της σοφίας. Της σοφίας, και συνεπώς αν είναι η δρόμη της σοφίας, είναι σοφή δρόμη. Και όμως εμείς λέμε πω, δεν αντέχω. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, άμα δεν αγαπάς δεν αντέχει. Η συντήρηση λοιπόν αυτών των οδών της σοφίας, θα λέγαμε αγαπητοί μου, σήμερα, ειδικά σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επειδή πολλοί είναι οι κράχτες της αμαρτίας, γι' αυτό λέγει ότι πρέπει να τις διαφυλάξεις, λέει η σοφία Σύρα, εν όλη δυνάμη σου. Πρόσεξε, με όλη σου τη δύναμη πρέπει να διαφυλάξεις αυτή την αγάπη, να συντηρήσεις τα σοδούς της σοφίας. Πάση θυσία. Θυμηθείτε στα Ευαγγέλια τώρα, και το κάνω αυτό για να σας δείξω ταυτότητα Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι κάποιος άλλος, είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό σας τα λέγω έτσι. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στην Καινή Διαθήκη. Όταν εκείνος ο πλούσιος με ανίσκος πλησίασε τον Κύριο και του είπε, Κύριε, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Αυτός βεβαίως είχε αγαθές διαθέσεις για να προσεγγίσει τον Κύριο, αλλά όχι εν πάση ψυχή αυτού, όχι μόλις την ψυχή. Γι' αυτό όταν άκουσε από τον Κύριον εκείνο το πούλησε τα υπαρχοντά σου και άλλα μαζί μου, άφησε τον Κύριον και ο Κύριος ελυπήθη για λογαριασμό του, διότι το ευγενής νέος αλλά όχι σωστός απέναντι στην αγάπη του στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μοιάζομαι λίγο πολύ που μακάρι να μοιάζομαι με εκείνον τον πλούσιο νεανίσκον. Έστω και αν είχε ένα κουσούρι, αγωπούσε τον πλούτο, είχε όμως μια ανευσέβεια, έστω ελλειπή. Σήμερα σας είπα, για να ζήσει κανείς μια ολοκληρωτική ζωή αφιερωμένη στον Χριστό με τον τρόπο του, ακολουθώντας πλήρως τις εντολές του Θεού και δίνοντας ολόκληρη την ύπαρξή του στον Χριστό, αυτό σήμερα, αγαπητοί μου, θεωρείται τρελός. Θεωρείται τρελός. Γιατί σήμερα υπάρχει εκείνο το ολέθριο δόγμα και σατανικότατο, λίγο απ' όλα. Βέβαια, δεν σου λέω, θα πάμε και στην εκκλησία όταν πρέπει.
λίγος Χριστός, βέβαια θα πάμε και στο χώρο όταν πρέπει. Λίγος κόσμος, και λίγος διάβολος, λίγο απ' όλα. Αυτό το θανάσιμον, ολέθριο, σατανικό δόγμα. Γι' αυτό συνιστά, αγαπητοί μου, το βιβλίο των Παριμιών. Επί λαβού, άρπαξε, εμείς παιδείας, μη αφείς, μη την αφήσεις, αλλά φύλαξον αυτήν σε αυτό η ζωή σου, κράτησε την καλά. Ή εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, επί λαβού της αιωνίου ζωής, άρπαξε την αιώνια ζωή. Και ποια είναι η αιώνια ζωή? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η σοφία, ο Ιησούς Χριστός, η αιώνιος ζωή.